Hello. Τι έχω να σας δείξω σήμερα? Σήμερα θα σας δείξω ένα μποξάκι. Αυτό το μποξάκι, το οποίο είναι χωρίς ατμοποιητάκι. Μισό λεπτό να το βάλω και ένα ατμοποιητάκι πάνω. Πολύ καλύτερα. Κάτσε να το πάρουμε για μια τζούλη να δούμε τι ψάρια πιάνει. Μάλιστα. Πολύ καλά. Εντάξει, δουλεύει. Λοιπόν, είναι το Nova της Geek Vape. Και θα πω Nova και δεν θα πω Nova Kit. Αν και έχω το kit, ή θα το κάνω δύο βίντεο, σε φάση έτσι να μαζέψουμε κανένα ευρωπουλάκι. Πλαίρωνει το YouTube. Και βασικά ο κύριος λόγος είναι ότι το κιτάκι ατμοποιητής στο Kerberos που έχει πάνω δεν μου έκανε ιδιαίτερη αίσθηση. Εν αντιθέσει το μοντάκι, το ας το πούμε Nova Mod, το Nova, ας πούμε το Nova λοιπόν, είναι από τις περιπτώσεις που με εκπλήσουν ευχάριστα και μου αρέσουν να ζω τέτοιες περιπτώσεις. Είτε θα είναι ατμοποιητής, είτε θα είναι μοντάκι, είτε θα είναι υγρό, είτε θα είναι το οτιδήποτε. Είναι η φάση που το περιμένεις αλλιώς και σου έρχεται αλλιώς. Δηλαδή το βλέπα φωτογραφίες κλπ. Είναι από τις περιπτώσεις που έβλεπα ένα τετράγωνο με γωνίες κουτί. Και ήμουν στο Popo Drag που μας βρήκε. Όταν όμως παιδιά το πιάσα στο χέρι μου. Πραγματικά δεν θέλω να τα αφήσω. Πάμε όμως από κοντά να σας δείξω πώς είναι, πώς έρχεται, να σας δείξω το μενού του και επανερχόμαστε με τα τελικά μου συμπεράσματα. Και αυτή είναι η συσκευασία με την οποία μας έρχεται το Nova Kit. Ας αφήσουμε όμως το κουτί και το τι είναι kit και ας δούμε το μοντάκι Nova. Η συσκευασία είναι sample, οπότε μην περιμένουμε το τελικό κουτί, άρα και τα τελικά περιεχόμενα. Θα έχει μέσα οδηγίες χρήση κτλ. Ένα καλώδιο φόρτισης και αναβάθμισης. Πάρα πολύ ωραίο πλάκι και καλωδιάκι. Μ' αρέσει όταν βάζουν ωραία καλώδια μέσα στη συσκευασία προσεγμένα. Και η συσκευή μας. Ο πόλος αυτορυθμιζόμενος παίρνει άνετα 25 χιλιοστά ατμοποιητές. Το κουμπί Fire, η οθόνη up and down. Θύρα φόρτισης και αναβάθμισης. Πλάινο 1. Πλάινο 2. Πίσινο 1. Και το κάτω τούτου. Εάν θέλουμε να βάλουμε τις μπαταρίες, βλέπουμε εδώ πάνω την εγκοπή. Δεν έχει από κάτω καμία εγκοπή. Βλέπουμε εδώ πάνω την εγκοπή. Βάζουμε τον ήχη μας. Το ανοίγουμε. Δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο ζόρι στο να ανοίξει. Και μέσα βλέπουμε το καπάκι με το resin που το αγκαλιάζει στο τελείωμά του. Τους μαγνήτες που κρατάνε το καπάκι και το εσωτερικό από το mod μας. Πραγματικά παιδιά, πολύ καθαρό, πολύ ωραίο, πολύ κυριλέ, αυτό το κυριλέ του καθαρού. Άσπρο τρέι για τις μπαταρίες, βλέπουμε τα συν και τα πλην. Εδώ πάνω δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται και δεν γυαλίζει AS chip inside. Και αφού λοιπόν είδαμε πως μπαίνουν οι μπαταρίες μας, πάμε να τις βάλουμε. Πλην και συν. Συν πάνω πλην κάτω. Το πορτάκι εφαρμόζει τέλεια. Δεν τρίζει τίποτα, δεν κουνιέται τίποτα. Πάρα πολύ ωραίο και πάμε λοιπόν για το μενού του. 1, 2, 3, 4, 5 κλικ να ανοίξει. Η οθόνη του παιδιά είναι, δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται τώρα στην κάμερα, είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν είναι δηλαδή η κλασική οθόνη του Geek Vape που αυτό εδώ πέρα το σχέδιο πίσω από τα VAT ήταν απλά ένα σχέδιο κτλ. Φαίνεται το χρώμα, φαίνεται αυτό το brust που το σχέδιο. Δεν είναι δηλαδή απλά υπάρχει για να υπάρχει. Βάλαμε πάρα πολύ ωραία οθόνη. Η οθόνη το όπως είπαμε κλασικά το mod που είμαστε, Power, TI, NI και τα συμμαζεύεται. Τα VAT μας, η κατάσταση της μπαταρίας μας, η αντίστασή μας, τα Volt που πηγαίνουν στην αντίστασή μας, τα Amber που πηγαίνουν στην αντίστασή μας και τα πόσα puffs, πόσο duels έχουμε κάνει. Με 3 κλικ μπαίνουμε στο μενού, τώρα είμαστε στην κατάσταση Power στα VAT, έλεγχος θερμοκρασίας με νικέλιο, με ατσάλι, με τιτάνιο. Εδώ πέρα βάζουμε το δικό μας TCR, το δικό μας σύρμα δηλαδή. Εδώ πέρα έχουμε τα curves, να βάλουμε δηλαδή στα πόσα VAT θα πηγαίνει ανάλογα το κάθε δευτερόλεπτο. Bypass να δουλεύει σαν μηχανικό όσα volt έχουμε σε μπαταρίες και ξανά πίσω στο power. Πάντοντας μια φορά ακόμη το fire, πάμε εδώ που λέει coil 0 και μας λέει ότι δεν υπάρχει coil για να κάνουμε μικρορύθμιση να το κλειδώσουμε σε έλεγχο θερμοκρασίας. Πάντοντας άλλη μια φορά το fire, μπορούμε απλά να μηδενίσουμε τα puff μας. Και εδώ πέρα έχει μια επιλογή undo αν το ξαναπατήσουμε σε περίπτωση που το κάναμε κατά λάθος. Με το fire και το κάτω χαμηλώνουμε την φωτεινότητα της οθόνης. Με το fire και το πάνω την αυξάνουμε. Η οθόνη του είναι αρκετά φωτεινή, έστω που δεν φαίνεται εδώ πέρα γιατί έχω έντονο φως. Αλλά παιδιά είναι πραγματικά πάρα πολύ φωτεινή, πάρα πολύ ευδιάκριτη και επίσης έχω να πω πάρα πολύ ωραία. Έχει αρκετά υψηλή ανάλυση. Δεν είναι κάποιο γκίμικ και απλά βάλανε μια χαζό έχρωμη οθόνη στη κλασική οθόνη της Geek Vape. Κάνανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Με πατημένο το συν και το πλην. Κλειδώνει το συν και το πλην. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα VAT μας. Μπορούμε όμως να ατμίσουμε. Και ξανά πατημένο το συν και το πλην. Ξεκλειδώνει και φεύγει από εδώ πέρα η κλειδαριά και μπορούμε να αλλάξουμε τα βάτ μας. Πάει μέχρι τα 200 βάτ. Και
και ξαναγυρνάει από τα 5. Αυτό ήταν το μενού του. Και εδώ πέρα θέλετε να δείτε αυτό το resin που έχει αυτά τα grooves, το οποίο στην ουσία είναι rubberized, δεν είναι πλαστικό, δεν έχει την υφή του ξύλου, έχει μια μαλακή soft rubberized αίσθηση. Το ίδιο και από την άλλη. Αυτό όπως θα δείτε στο πλάι δεν προεξέχουν αυτές οι ζάρες, αλλά είναι εκεί και μας βοηθάνε πάρα πολύ στο πώς θα το κρατάμε. Και αυτό λοιπόν παιδιά ήταν το Nova της Geek Vape. Επιστρέφουμε με τα τελικά μου συμπεράσματα. Το Nova λοιπόν της Geek Vape, όπως σας είπα και στο intro, είναι ένα μοντάκι το οποίο το είδα και λέω είναι ένα τετράγωνο πράγμα με γωνίες, δεν υπάρχει πουθενά καμπύλη. Είναι το καινούριο drag, δεν είχα ποτέ μου drag, δεν μ' άρεσε το drag, δεν μ' άρεσε αυτό το τετράγωνο, το box σχήμα. Μ' αρέσουν οι καμπύλες, θα είναι λέω και βαρύ και οθόνη κλασικό μενού Geek Vape. Και... παιδιά, είναι πάρα πολύ ελαφρύ για την μπάταρο και την κατασκευή που έχει, είναι πάρα πολύ ελαφρύ. Είναι πάρα πολύ βολικό στο χέρι. Τις γωνίες δεν τις καταλαβαίνεις καθόλου, δεν ξέρω, τις έχουν στρογγυλέψει, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να φανούν στη κάμερα. Δεν ενοχλεί καθόλου στο χέρι όσο σφιχτά και να το πιάσω. Δεν νιώθω γωνίες, δεν καταλαβαίνω γωνίες, δεν με ενοχλούν οι γωνίες, δεν με κόβουν οι γωνίες. Κόβουν, καταλαβαίνετε πως θέλω να σφαχτούμε. Και επίσης αυτό εδώ πέρα το resin είναι παιδιά rubberized. Δεν νιώθεις ξύλο, δεν νιώθεις πλαστικό. Νιώθεις σαν rubberized. Και έχει αυτά εδώ πέρα τα grooves, τις γρίλες, τα ξυσίματα, τα... από τα ελληνικά μου είναι 33 χρόνια Ελλάδα, ακόμη δεν τα έχω μάθει. Αυτόν τον κυματισμό εδώ πέρα, τις δίπλες τέλος πάντων, αυτά εδώ πέρα τις ζάρες, τον κυματισμό τέλος πάντων, τις ραβδόσεις πείτε το όπως θέλετε, και επειδή το χέρι όταν το πιάνεις έρχεται και πιάνει κυρίως αυτό το σώμα, είναι τέλειο στο πιάσιμο, νιώχεις τέλεια υφή αυτό το rubberized, αυτές οι... αυτά εδώ πέρα τέλος πάντων σου δίνουν πάρα πολύ καλή, δεν γλιστράει στο χέρι, το πιάνεις πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλό στιβαρό πιάσιμο, και πραγματικά είναι μια μεγάλη έκπληξη για μένα, γιατί το περίμενα και ήμουν αρνητικό στο τι χαζομάρα θα είναι, και όχι, δεν είναι καθόλου χαζομάρα εν τέλει. Η οθόνη του όπως σας έδειξα και στο κοντινό πάρα πολύ φωτεινή, τα κουμπιά του πάρα πολύ κλίκι, ωραιότατα κουμπιά, το φάιρ του προεξέχει, το βρίσκεις κατευθείαν, δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Η αυτονομία του κομπλέ, τα βάτου του κομπλέ, Geek Vape είναι παιδιά, δεν θα έχει θέμα η πλακέτα του. Λειτουργικά είναι όπως το περίμενα, δηλαδή το μενού του μου θυμίζει λίγο G-Box κτλ. Γενικά το κλασικό μενού που βάζει Geek Vape τώρα τελευταία. Έχει την αυτονομία που έχει, έχει τη σωστή λειτουργία που έχει, εμφανισιακά σαν σχεδιασμός κτλ. Ναι, είναι ένα... πάρα, είναι ένα boxy μοντάκι, δεν έχει κάτι το wow να πεις. Δηλαδή και αν εξαιρέσει εδώ πέρα τα χρώματα κτλ. Μιλάμε σαν γενικό σχέδιο, είναι ένα τετράγωνο κουτί με γόνι. Με γωνίες κιόλας. Δεν κρύβει καν ότι είναι τετράγωνο. Αλλά στο χέρι, η αίσθηση που αφήνει του πιασίματος, το βάρος του, το feeling, το fire του, όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Μ' άρεσαν πάρα πολύ. Για μένα, όποιον ψάχνει να διμπάτωρο μοντάκι, πραγματικά είναι ένα μεγάλο ναι. Μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Εάν μπορείτε να το βρείτε μόνο του και όχι με το κοιτάκι, πάρτε το καλύτερα μόνο του. Και αυτό εδώ πέρα, παιδιά, ήταν το βίντεο για το Nova της Geek Vape. Αν σας άρεσε το βίντεο, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Αν δεν σας άρεσε, πάλι ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Και μέχρι την επόμενη φορά τα λέμε. Γεια σας.